η κρατικοποίηση. Υποτίθεται ότι έκαναν την κρατικοποίηση για να κάνουν καθάριση στον οργανισμό και να μας δώσουν μία αποζημίωση. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Αφού λοιπόν δεν μας έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ, είμαστε ακόμη εμείς μέτοχοι εφόσον δεν έχουμε πάλι αποζημίωση. Παράλληλα, ενώ κάναν την κρατικοποίηση και απαλωτριώσαν, δίμευσαν ουσιαστικά την περιουσία μας, είχαν την απέτηση να πληρώνουν εισφορές στον ΕΦΚΑ. Και το Σωματείο Συνεργασία Μετόχων ΟΑΣ έδωσε μεγάλον αγώνα για να μπορέσουν να απαλλαγούν από αυτό. Όπως έδωσε μεγάλο αγώνα για να μπορέσουν τα μέλη μας που έμειναν χωρίς κανένα εισόδημα από τη μια στιγμή στην άλλη, να πάρουν να γραφτούν στον ΟΑΕΔ. Κάναν λοιπόν την κρατικοποίηση χωρίς να υπολογίσουν τις παράπλευρες απώλειες. Γιατί πέρα του ότι έκαναν κρατικό τον ΟΑΣ και φόρτωσαν τον κάθε φορολογούμενο πολίτη από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη με χρέη, ταυτόχρονα το κράτος έχασε εκατομμύρια. Από τις εισφορές που έπαιρνε ο ΕΦΚΑ από εμάς, ξέρετε ότι δεν υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες που μπορούν πλέον να πληρώσουν τον ΕΦΚΑ, αλλά από τους μετόχους κάθε μήνα με το καλημέρα έπαιρναν τις εισφορές μας αυτόματα από εμάς. Έχασε λοιπόν ο ΕΦΚΑ, έχασε ο ΟΑΕΔ, γιατί μπήκανε άνεργοι και χάνει κάθε μήνα, γιατί η νέα διοίκηση με την τακτική που ακολουθεί χωρίς ελέγχους κτλ. Πληρώνουν ελάχιστο εισιτήριο. Λέγεται ότι το έλλειμμα από έσοδα από τα εισιτήρια είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ το μήνα. Αυτά θα κληθεί να τα πληρώσει κάθε φορολογούμενος πολίτης σε όλη την Ελλάδα.